πρώτος ομιλητής θα είναι ο Γιώργος Ολεκάκης. Ο Γιώργος Ολεκάκης είναι ένας παλιός γνώριμος του νησιού, συμμετείχε και στην προηγούμενη εκδήλωση, είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος, κοινωνιολόγος, λαογράφος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Διεκδίκησης Κατοχικών Δανείων και Κλαπέντων Πολιτιστικών Θησαυρών, στιχουργός, θεατρικός συγγραφέας. Έχει κυκλοφορήσει τρεις ποιητικές συλλογές. Έχει αυτογραφεί σε εφημερίδες Νέα, Ρωμιοσύνη, Κέρδος, Θεσσαλονίκη, Ελευθερία του Λονδίνου. Έχει γράψει 45 βιβλία και θεατρικά έργα και ποιητικές συλλογές. Τη μία μάλιστα με τίτλο Απάθισμα προλόγησε ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Γιώργο, που τα προλαβαίνεις όλα αυτά? Το κυριότερο όμως κατά τη γνώμη μου είναι ότι είναι ένας γλαφυρός ομιλητής και ένας εξαιρετικός μελετητής της μυθολογίας και φίλος του νησιού. Γιώργο Λεκάκη, σε ακούμε για τον Ορίωνα του Μύθου. Καλησπέρα. Κάθε φορά που έρχομαι στη Λίμνο την Φιλτάτη, έρχομαι μαζί με τους μύθους της και με κατατρέχουν οι άνθρωποι της, οι παραδόσεις της και όλη η φιλοσοφία της, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο τα όργανά του, είναι και αυτά που σκέφτεται, γιατρέ μου. Ορίωνας λοιπόν. Ορίωνας, ιός της Γαίας. Άρα λοιπόν πάμε στην αρχαιότατη εκδοχή της μυθολογίας μας και αργότερα του Ποσειδώνος και της Ευριάλης, θυγατρός του Μήνος, να και η Κρήτη πως εμπλέκεται στην όλη ιστορία, αυτά είναι κυρίως παράδοση ναυτικών, και υιοθετηθής από τον Ηριαία, αδελφός του Λύκου και του Νικταία, πατέρας της Μενίπης της Μητιόχης, με την οποία είχε έναν ιδιαίτερο ιερό στην Αωνία της Βιωτίας. Οι δύο αδελφοί θεοί, ο Ζεύς και ο Ποσειδών, συνήθιζαν όπως όλοι οι Ολύμπιοι θεοί να κάνουν έναν περίπατο στη γη, μεταμφιεσμένοι σε ανθρώπους. Περνώντας από τη Βιωτία, εδέχθησαν τη θερμή φιλοξενία του βασιλιά Ηριαίος, του επώνυμου ήρωα της πόλης Ηρίης, στην πανάρχαιη γη της Βιωτίας. Ο Ηριαίας ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία, άτεκνος και χείρος. Εξομολογήθηκε στους φιλοξενούμενους του τον καημό του, τη μεγάλη του μοναξιά του και τη μεγάλη του επιθυμία για ένα παιδί. Οι θεοί έφυγαν. Αλλά το άλλο πρωί ο Ηριεύς ευρήκε στο κατόφλι του σπιτιού του ένα βρέφος. Ήταν ο μικρός Ορίων. Δώρο από τους θεούς για τη θερμή φιλοξενία που τους είχε επιφυλάξει, αλλά και την ειλικρινή του εξομολόγηση. Έκτοτε ο Ορίων κατοικούσε στην Ηρία της Βιωτίας, κυνηγούσε στα βουνά εκεί πέρα και όταν μεγάλωσε έγινε ανήρ εξόχου Ρώμης και Καλονής και δεξιότατος κυνηγός και πολύ υψηλός μάλιστα στο ανάστημα. Για αυτήν την έξοχο του Καλονή τον άρπαξε η Υιός, η Αυγή, κατάλληλος η Ήρα. Πρόκειται για άλλη μια απεικόνηση του ουρανού στους μύθους, αφού κατά το θέρος, όπως τον έβλεπαν τον Ορίωνα το πρωί να προβάλλει από την Ανατολή, αλλά μόλις βγαίνει ο ακτινοβόλος ήλιος, αυτός χανότανε, τότε έλεγαν ότι εκείνη τη στιγμή ο Ορίων, ο εραστής της Υιούς, απήχθηκε πάλι από την ροδοδάκτυλη κόρη. Ήταν και συνοδός της Αρτέμιδος, κατεξοχήν θεάς του κυνηγιού. Γενής, τεράστιος γίγας, υπερμεγέθη στο σώμα και διάσημος κυνηγός αγρίων θηρίων. Πολεμικός ήρωος, πολεμικότατος. Είχε λάβει από του πατρός του, τον Ποσειδώνα, το δώρο να διαβαίνει υπεράνω και διαμέσου των θαλασσών. Έτσι τον έβλεπαν οι ναυτικοί, να διαβαίνει από νησί σε νησί, να διανοίγει οδό διαμέσου των κυμάτων με την κεφαλή του στον ουρανό και τα πόδια του εντός της θαλάσσης. Τι ωραία που ήταν όταν οι άνθρωποι δημιουργούσαν φαντασία. Ο Ορίων, όπως και ο Άτλας, εστήριζαν τον κόσμο στους ώμους του. Παριστανόταν με τα χαρακτηριστικά γίγαντος, με χρυσή πανοπλία, λαμποκοπούν ψήφος, να διατρέχει με ακαταμάχητη δύναμη και γοητεία την ουράνια τροχιά του. Ποια λοιπόν κοπέλα δεν θα ποθούσε έναν τέτοιο νέο με τέτοια προσόντα? Και αντιστοίχως, ποιος νέος δεν θα φθονούσε ένα νέο με τέτοια προσόντα? Για όλα αυτά όμως δεν τον εφθόνησαν οι άνθρωποι, αλλά οι θεοί. Και οι εκδοχές του θανάτου του. Καταρχήν από την Αρτέμιδα. Κατά πρώτον τον ετόξευσε στην δήλο ορτυγία για να μην συνευρεθεί ερωτικά με την Υιό ή την Ήρα, οι οποίες όπως είπα τον ποθούσαν. Η ίδια η Άρτεμις πάλι παρακίνησε ένα σκορπιό να το κεντήσει,
αλλά κατά μία εκδοχή ο Όριον πρόλαβε και σκότωσε τον Σκορπιό. Η Άρτεμις πάλι τον σκότωσε επειδή αυτό ατίμασε την υπερβόρεια Παρθένο Όπη, η οποία ήταν μία από τις ακολούθηστες. Και τέλος, η Άρτεμις τον σκότωσε επειδή την προκάλεσε σε αγώνα δισκοβολίας. Όλες οι εκδοχές του θανάτου του Ορίωνος από την Αρτέμιδα είναι αστρόμυθοι. Έχουν προφανώς ως αρχή τη σύμπτωση του θανάτου, δηλαδή της δύσεως του αστερισμού του, με την εμφάνιση της Σελήνης, η οποία είναι το κυρίαρχο σύμβολο της Αρτέμιδος, στον ουρανό. Οι άλλες δύο εκδοχές είναι ότι η Γαία, η μάνα του, παρακίνησε έναν Σκορπιό διότι ήθελε να τον τιμωρήσει για την καυχυσιολογία του, ότι κανένα γήινο ζώο δεν μπορούσε να του ξεφύγει από τα βέλη του και ότι ήθελε να φανίσει όλα τα άγρια θηρία της Κρήτης, για αυτή την οικολογική καταστροφή δηλαδή που θα έφερνε. Και τέλος, υπάρχει και εκδοχή ότι ο ίδιος ο Απόλλων παρακίνησε έναν Σκορπιό διότι ήθελε να ματαιώσει το γάμο της αδελφής του, θεάς Αρτέμιδος, με ένα θνητό. Τον Ορίωνα. Δεν μπορεί να σμίξουν οι θεοί με τους νητούς. Όλες οι εκδοχές όμως του θανάτου του Ορίωνος από τον Σκορπιό, από έναν Σκορπιό, εξιστορούν έναν αστρόμυθο. Αυτόν της δύσεως του αστερισμού του Ορίωνος, του θανάτου του δηλαδή, όταν ο ήλιος εισέρχεται στον αστερισμό του Σκορπιού. Οι μύθοι και οι παραδόσεις για τον Ορίωνα αφθονούν κυρίως όμως εδώ που είμαστε, στα νησιά του Αιγαίου. Ίσως γιατί είναι και ένας αστερισμός για ναυτικούς. Κατά μίαν εκδοχή της διονυσιακής λατρείας και παράδοσης της Χίου, ο Ορίων ήταν χιώτης. Γι' αυτό και νοιάστηκε να απαλλάξει τη Χίου από τα άγρια θηρία και προσέφερε διάφορες πολύτιμες υπηρεσίες στο βασιλιά της νήσου, τον Ίνοπα ή Ινοπίωνα, αυτός ο οποίος ποιεί τον Ίνο, τον Τρίγο. Ήταν υιός του Διονύσου, άλλωστε εδώ στην περιοχή μας είμαστε στην Θράκη, στις θρακικές σποράδες. Και ο Διόνυσος είναι ο κατεξοχήν Θράξ Θεός. Για την προσφορά του εζήτησε σε γάμο τη θυγατέρα του βασιλιά, την πριγκυποπούλα Μερόπη ή Μεράδη ή Ερώ. Τη φωτεινή δηλαδή σαν τη μέρα. Μέρα με αλφα γιώτα, μαρμέρο, μάρμαρο, όλα αυτά είναι φωτεινά σύμβολα, φωτεινές λέξεις, Μαρία στα ελληνικά, έτσι. Αλλά ο Ίνοψ του την αρνήθη. Τότε ο Ρίων συμπεριφέρθηκε λίγο απερίσκεπτα. Ο σκυνηγός την εκυνήγησε. Ο βασιλιάς θυμωμένος προσποιήθηκε πως τον καλεί σε μεγάλο γλέντι για τους γάμους, όμως εκεί τον μέθησε και μεθυσμένο μπόρεσε εύκολα και τον τύφλωσε. Ή, κατάλληλη εκδοχή, του έδωσε να πιει ένα ειδικό ποτό που τον ετύφλωσε. Αφού έχασε την μεράδη, δηλαδή την μέρα, έχασε το φως του. Άριστη απόδειξη γνώσεως πως η μέθη τυφλώνει. Και πως ήξεραν πως υπάρχουν ποτά που προκαλούν προσωρινή ή και μόνιμη απώλεια όρασης. Σήμερα τα ξέρετε, τα λέμε όλοι μπόμπες. Μετά τον πέταξε λοιπόν στη θάλασσα και τον άφησε αβοήθητο στον Αιγιαλό. Έλεγαν ακόμη ότι η Άρτεμις είχε διατρυπήσει τον Ορίωνα με τα βέλη της στην Χιό. Ο Γίγας είχε βγει για κυνήγι με την Θεά στα όρη της Χίου, οπότε ετόλμησε, ακούστε ανέδεια, να θέσει θρασίτατα το χέρι του πάνω στον πέπλο της. Όχι να την ακουμπήσει, στον πέπλο. Αρκούσε αυτό και μόνο. Η θεά αμέσως διέταξε και εξήλθε εκ του εδάφους ένα σκορπιός, του οποίου το δείγμα υπήρξε ολέθριο για τον ασεβή νέο. Ο χιωτικός μύθος επεξηγεί πόσο σοφά οι πρόγονοί μας είχαν συνδέσει την ανατολή του Ορίωνα στην περιοχή της Χίου, η οποία από την αρχαιότητα παρήγαγε έναν από τους καλύτερους ίνους της Ελλάδος, με την εποχή του Ινοπίωνα Τρίγου, όταν ανέτελεν μόνο περί το μεσονύκτη και αναφαινόταν το πρωί στο μέσο του ουρανού ο Ορίων. Πράγματι είναι η εποχή που ο Ορίων δεν φαίνεται στη δύση και μοιάζει να χάνει το φως του, να τυφλώνεται έτσι και να βαδίζει στα σκότη της νυχτός. Ο Ορίων, παιδί της γης, προσέφερε λοιπόν στους χιώτες έτσι ένα σταθερό σύνθημα συγκομιδής του τριγητού. Από την Χίο, τυφλός ο ήρος, οδηγούμενος υπό τον ήχο, Κρότο, τη σφύρα του ηφαίστου, μπόρεσε και έφτασε έως το εργαστήριό του στη Λίμνο. Επίσης εξέχουν κρασονίσει και ζήτησε την προστασία του Θεού. Τότε ο ήφαιστος τον παρέδωσε σε έναν κύκλοπα ή σε ένα παιδί τον Κυδαλίωνα, βοηθό του στο εργαστήριο και τον παρακάλεσε να τον πάει στην Ανατολή, στην ανατολική πλευρά της νήσου. Εκεί, μόλις ανέτειλε ο ήλιος Φίβος Απόλλων, οι πρωινές ακτίνες τον εκτύπησαν στα μάτια του και έτσι παρά του ιατρού Θεού, ο Ορίων ανέκτησε και πάλι την όρασή του.
Έσπευσε τότε τάχιστα προς τον Ινοπίον να τον εκδικηθεί. Αλλά ο Ποσειδών έκρυψε το βασιλιά της Χίου σε μια υπόγεια κατοικία και η οργή του Ορίωνος δεν ολοκληρώθη ποτέ. Η εξήγηση είναι απλή, μετεωρολογική και γεωργική. Στις αρχές του Θεώρος, ο Ορίων αναφαίνεται και πάλι λάμπων προς Ανατολάς, σαν να λαμβάνει το φως του από τον ήλιο Απόλλωνα. Αλλά τότε είναι και η εποχή που η καυστική θερμότητα του ηλίου απειλεί την Άμπελο. Όταν ο Ορίων επαγρυπνεί να εκδικηθεί τον Ινοπίωνα και να κάψει τα σταφύλια με την πύρινη δάδα του, τα σταφύλια προστατεύονται από τον Ποσειδώνα, δηλαδή τα ύδατα με τα οποία έχει εμποτιστεί η γης. Χάρη στην αϊθαλή συνδρομή καύσωνος και υγρασίας, τα σταφύλια φθάνουν στην ωριμότητά τους. Ήτα, ο Ορίων ενυμφεύθη την Σίδη, αλλά δεν ευτύχησε. Αυτή δεν είχε καλό τέλος, αφού καυχισιάρα ήταν και νόμιζε ότι ήταν ωραιότερα της Σύρας, και δια τούτο ερήφθη στον Τάρταρον. Ο Ορίων δεν ήταν λοιπόν μόνο κυνηγός θηρίων, αλλά και κυνηγός γυναικών, πρότυπον ανδρός. Μετά τον αποτυχημένο γάμο του, ο Ορίων συνάντησε στα βουνά της Βιωτίας την Πλειώνη και τις θυγατέρες της, τις Δηλιάδες, Πλειάδες, θυγατέρες του Άτλαντος και φίλες της Αρτέμιδος. Ο Ορίων ερωτεύθηκε σφόδρα την μικρή, την Πλειάδα, την Μερόπη, δηλαδή πάλι την μέρα, το φως. Ούτως ή άλλως όλα στη ζωή μας είναι παιχνίδια φωτός και σκιάς. Αυτή συνευρέθη μαζί του, η μόνη που συνευρέθη με θνητό, ή διότι αυτή ήταν η μόνη θνητή από τις 7. Γι' αυτό οι 6 αδελφές της την εφώνευσαν από ντροπή. Την 7η, τη μνηστή του Ορίωνος. Πράγματι, ο 7ος αστήρ των Πλειάδων, μόλις που διακρίνεται. Οι 6 αστροπεριστέρες δείχνουν τα κάλλη τους στον ουρανό και η 7η μένει στην αφάνεια. Έκτοτε ο γίγας Ορίων ξεκίνησε να καταδιώκει τις αδελφοκτόνες. Το κυνήγι εκτυλίχθηκε στα βουνά της Βιωτίας και κράτησε για μια πενταετία, ώσπου ασθμένουσες και εξαντλημένες και για να τον αποφύγουν παρακάλεσαν το Δία να τις σώσει από τις προσβολές και τα βέλη του. Έτσι μετεβλήθησαν υπό του Θεού σε αγριοπεριστέρες, Πλειάδες, στον ουρανό, αγγέλους του Θέρους και του Χειμώνος, και πλαισίωσαν τον αστερισμό του Ταύρου σε ένα σύνολο ο οποίος ονομάστηκε Βότρης. Να πάλι η σχέση του Ορίωνος με το Αμπέλι. Αλλά ακόμα και στον ουρανό ο κυνηγός συνέχισε και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να τις κυνηγά. Τότε οι δειλές Πλειάδες καταλαμβάνονται από τρόμο άμα τη φωτεινή θέα του Ορίωνος και τρέχουν να κρυμνιστούν. Έφταν Πλειάδες σθένος όβριον Ορίωνος φεύγουσε πίπτωσιν εσ ιεροειδέα πόντων. Λοιπόν, έχε το νου σου πως όταν οι Πλειάδες τρέχοντας να ξεφύγουν από τη δύναμη του φοβερού Ορίωνα πέφτουν στο Μαυροπέλαγος. Σαφέστατη οδηγία του Ισιώδου για γεωργούς και ναυτιλωμένους. Σύμφωνα με μια εκδοχή, το μοιραίον συμβάν συνέβη στην Δήλο, στην Ορτυγία τότε λεγόμενη, όπου ο Ορίων πέθανε από δάγκωμα σκορπιού. Ο Ζεύς τον ελυπήθηκε και για παρηγορία της Αρτέμιδος τον έκαμε και αυτόν αστερισμό στον ουρανό. Τον καταστέρισε. Είναι ο αστερισμός που σήμερα λέγεται Ορίων ή λαϊκά κυνηγός. Καταστερίστηκαν μαζί και τα δυο συνοδά σκυλιά του που έγιναν επίσης αστερισμοί. Ο μεγάλος Κίνας, γνωστός και ο Σύριος, και ο μικρός. Έκτοτε στον ουρανό ο Ορίων ανατέλει κατά το θερινό ηλιοστάσιο και δει πάντοτε μαζί με τις Πλειάδες αρχές χειμώνος. Και η πενταετία του μύθου που τις κυνηγούσε έχει να κάνει με αυτό το πεντάμινο κατά το οποίο ο Ορίων διατρέχει τροχιά κοντά στις Πλειάδες όπου πράγματι φαίνεται σαν να τις κυνηγά. Συνήθως παριστάνεται με υψωμένο το ρόπαλό του εναντίον του Ταύρου στην προσπάθειά του να φτάσει τις θυγατέρες του φίλου του Άτλαντος. Μάλιστα, εκ του Διός, ο Ορίων τοποθετήθηκε σοφά στο εκδιαμέτρο αντίθετο σημείο από αυτό του σκορπιού, ή να αποφεύγει του λοιπού της δηλητηριώδης οχλήσεις αυτού και να μην το βλέπει, αλλά και να κρύπτεται προς δυσμάς όταν ο σκορπιός υψώνει τα σχυλάς του από Ανατολάς. Άριστη αστρονομική γνώση. Στο παιχνίδι παίζει και ο Ασκληπιός. Ο Ισόθεος Θεός θέλησε να θεραπεύσει τις πληγές του μυθικού κυνηγιού και τις βρήκε σαν μιας πρώτης τάξεως δοκιμή και διατριβή. Αλλά επειδή είχε προσβάλει και ο ίδιος μια θεά, ο Ζεύς τον κατακεράυνωσε και αυτόν και κατά μια εκδοχή τον πέρασε και αυτόν στην Αθανασία, κάνοντάς τον και αυτόν αστερισμό. Είναι ο αστερισμός που λέμε σήμερα ο Φιούχος. Έτσι, η θεραπεία από το δείγμα του σκορπιού δεν βρέθηκε και δεν θα βρεθεί και ποτέ. Το μνήμα λοιπόν του Ορίωνος υπήρχε στην Τανάγρα της Βιωτίας.
Εις την Τανάγραν υπάρχει μνήμα του Ορίωνος και όρος ονομαζόμενος Κηρίκιον, όπου λέγουν ότι γεννήθη ο Ερμής, και εν μέρος το οποίο ονομάζεται Πόλος. Αυτού λέγουν ότι καθήμενος ο Άτλας εξήταζε τα υποχθόνια και τα ουράνια και έχουν δε γραφεί και στα ποίηματα του Ομήρου περί τούτου αυτά. Αναφέρονται και πηγές, φαντάζομαι ότι θα βγουν τα πρακτικά, εδώ θα τα έχετε αυτά να τα δείτε και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο Άτλας σε ένα βουνό της Βιωτίας κοντά στην Τανάγρα είχε αστεροσκοπείο, ίδρυσε το πρώτο αστεροσκοπείο του κόσμου. Οπότε, 2 λεπτά. Ναι. Ο Οδυσσεύς λοιπόν είδε τον Ορίωνα το ταξίδι του και στον κάτω κόσμο και εκεί ακόμα σαλαγούσε θηρία, άρα ούτε με τα θάνατον έπαψε να αγαπά το κυνήγι ο Ορίωνας. Στον ουρανό λοιπόν τον Ορίωνα, όπως θα ακούσετε πολλά για τον αστερισμό του, το λέμε και αλετροπόδι, αλετρόποδα, που σημαίνει ότι το συνδέουμε με το άρωτο και το αλέτρι, βασικά γεωργικά εργαλεία που έως και σήμερα ακόμα τον ονομάζουν σκεπαρνέα, στη Θήρα και στη Μύλη το πύχη, στην Ικαρία πύχες, η Λακάτη η βακτηρία και στις Κυκλάδες τον θέλουν αραβωνιαστικό της πουλιάς. Σχετίζεται και με τον αριθμό 3. Είναι τα 3 οριζόντια αστέρια του, τα πιο λαμπερά, τα 3 κάθετα, η ζώνη, ο τελαμόνας, η σπάθη που τα λένε, και έχει πολύ μεγάλη σχέση με τις τριάδες των θεών και των ανθρώπων. Τέλος, είναι ένας μετεωρολογικός αστερισμός. Με την εμφάνισή του, οι βοσκοί ξεκινούν για την επιστροφή από τα χυμαδιά, αφού με τη δύση του είχαν πάει στις πιο βόρειες βοσκές. Όταν μεσουρανοί προμηθεύονται ξύλα, η εμφάνιση του αστερισμού στον ανατολικό ορίζοντα συνέπιπτε με την έναρξη βροχερούς και θυελλώδους εποχής, γι' αυτό και αποτελούσε φόβητρο για τους ναυτικούς. Μάλιστα, η καταστροφή του ρωμαϊκού στόλου κατά τον πρώτο Καρχιδονιακό πόλεμο οφείλεται στον απόπλου του στόλου κατά την εποχή της Ανατολής του Ορίωνος, έπειτα από πίεση των υπάτων και παρά την αντίθετη το άποψη των αβάρχων. Γι' αυτό και ο Ορίων θεωρείται απέσιος για τους ναυτιλωμένους. Γι' αυτό και τον έλεγαν στην αρχαιότητα τρικυμιώδη και καταστρεπτικό. Τέλος, ο αστερισμός του Ταύρου στο βόρειο ημισφαίριο μοιάζει όντως με Ταύρο που εφορμά με σκυμμένο κεφάλι κατά του Ορίωνος, εξού και το όνομά του. Παριστάνει τον Ταύρο, στον οποίο μεταμορφώθηκε ο Ζεύς όταν έκλεψε την ωραία Ευρώπη και πέταξε κολύμβησε έως την Κρήτη. Πίστευαν μάλιστα πως το ανθρώπινο γένος δημιουργήθηκε όταν ο ήλιος βρισκόταν στον αστερισμό του Ταύρου Όσηρη. Και στα αλήθεια, αν δούμε τον αστερισμό του Ορίωνος, πραγματικά ομοιάζει με διπλό πέλεκι τον κριτικό Λαύρη. Μετά από όλα αυτά, ευκόλως εξάγεται ότι ο Ορίων είναι ο λάμπον αστήρ της ωραίας εποχής του έτους. Καθ' όλη τη διάρκεια των θερινών νυχτών θαμπώνονται οι οφθαλμοί μας από την ισχυρή λάμψη του, έτσι είναι και ο ορίζον το νου μας και το νου του σύμπαντος κόσμου. Τελικώς, όταν μαθαίνουμε την αρχαία ελληνική μυθολογία, μήπως μαθαίνουμε παραμυθοειδώς τη συμπαντική κατανόηση του μηχανισμού του κόσμου, δηλαδή μαθαίνουμε αστρονομία και κοσμολογία. Σας ευχαριστώ. Γιώργο, ειλικρινά σε ευχαριστούμε για την γλαφυρή και αναλυτική παρουσίαση του μύθου του Ορίωνα. Νομίζω ότι τελικά ίσως ήταν περισσότερο κυνηγός γυναικών παρά κυνηγός θηρίων και μια τέτοια βραδιά έχει τη θέση του ένας κυνηγός γυναικών. Δύο επισημάνσεις, αν μου επιτρέπεις. Κατά ένα μύθο, ο Ινοπίωνας, βασιλιάς της Χίους, από τον οποίο και τυφλώθη με κρασί ο Ορίωνας, γεννήθηκε σε αυτόν εδώ τον τόπο, στη Λίμνο, όταν ο Διόνυσος άρπαξε την Αριάδνη από το Θησέα στην Άξο που την είχε εγκαταλείψει, την έφερε εδώ στη Λίμνο, όπου και γέννησε τον Ινοπίωνα, τον Στάφλο και τον Θώαντα. Ο Θώας έγινε βασιλιάς εδώ, Ινοπίων έγινε βασιλιάς στη Χίο και οι τρεις βασιλιάδες βασίλευσαν σε νησιά και τελικά είναι εμφανής η σχέση με την αμπελουργία. Και μια δεύτερη επισήμανση, το μύθο του Ορίων, όπως μας τον παρουσίασε ο Γιώργος Σολεκάκης, είναι εντυπωσιακό το πώς η Λίμνος ξαναέχει την θέση της στον μύθο ως χώρος καταφυγής, παρηγορίας και ίασης. Το είχαμε συναντήσει στο Φιλοκτήτη, το ξανασυναντάμε στον μύθο του Ορίωνα, μπορούμε να το δούμε και σε άλλους μύθους που σχετίζονται με τον ύπνο, που σχετίζονται ακόμα και τους Αργοναύτες και με όλα αυτά. Πάντως είναι εντυπωσιακό το πώς ο τόπος αυτός με τον ύφεστο, με τη λιμνία γη, έρχεται και επανέρχεται στους μύθους ο τόπος ίασης και καταφυγής ως ένας ιαματικός εν τέλει τόπος, και αυτό ας το κρατήσουμε στο νου μας. Η επόμενη
Την επόμενη ομιλήτρια δεν την ήξερα. Ομολογώ, τη γνώρισα με την ευκαιρία της εκδήλωσης. Επέτρεψε μου, Αναστασία, αλλά δεν είχα την τύχη να σε γνωρίσω και πραγματικά θεωρώ ότι είναι τύχη που σε γνώρισα. Η κυρία Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού είναι αστροφυσικός. Εργάζεται στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπησης. Όλα αυτά είναι. Του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, όπου και είναι υπεύθυνη σε θέματα επικοινωνίας επιστήμης. Έχει λάβει πτυχίο φυσικής και μεταπτυχιακό στην φυσική ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος. Ασχολήθηκε με την εξασθένιση μαγνητικών πεδίων στο γεωδιάστημα. Έχει συνεργαστεί με πληθώρα κέντρου του εξωτερικού. Παράλληλα, και το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, είναι μουσικός. Έχει λάβει πτυχίο μονοδίας από το Δίο Μουσική ορίζοντα στην Αθήνα. Έχει φοιτήσει σε σχολή μελοδραματικής και από ό,τι ξέρω στην Αθήνα στο αστροσκοπείο διοργανώνει πολύ ωραίες αστρομουσικές βραδιές και μια τέτοια αστρομουσική βραδιά θα προσπαθήσουμε να διοργανώσει και αύριο. Σήμερα όμως θα μας μιλήσει για τον Ορίωνα ως αστερισμό. Λαμπερό και εντυπωσιακό, στο λίκνο του Ορίωνα λοιπόν, ταξιδεύοντας στον ουρανό με την Δόκτωρ Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού. Αναστασία, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην όμορφη αυτή βραδιά. Από την πλευρά μου, μιας και η βραδιά έχει τη διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα της προσέγγισης του θέματος του Ορίωνα, θα μιλήσω αστρονομικά για τον αστερισμό, ξεκινώντας όμως από ένα ποιητικό κείμενο από το μεγαλύτερο ίσως ποιητή του αυτού του πλανήτη, από τον Όμηρο, ο οποίος στην Οδύσσεια αναφέρει τους παρακάτω στίχους τη στιγμή που ο Οδυσσέας φεύγει από το νησί της Καλυψούς για να συνεχίσει το ταξίδι του. Όλος χαρά, ο θείος Οδυσσέας και αγαλίαση, με πρίμο αγέρι σήκωσε τα πανιά. Κάθισε στο τιμόνι και το κυβέρνησε με τέχνη. Ύπνος δεν έπεσε στα βλεφαρά του, αλλά κοιτούσε συνεχώς την πουλια, το βότι που δει αργά, την άρκτο που τη λένε και αμάξι. Δεν φεύγει από τη θέση της γυρίζοντας, μόνο παραμονεύει τον Ορίωνα. Και μόνη αυτή δεν λέει να πέσει στα λουτρά του ωκεανού. Η Καλυψό η Θεόμορφη τον είχε ορμηνέψει αυτό το αστέρι πάντοτε να το έχει ποντοπορώντας στο ζερβό του χέρι. Ο λόγος είναι ποιητικός, είναι γοητευτικός, αλλά βεβαίως ό,τι αναφέρει σε αυτό το σημείο και σε πάρα πολλά άλλα ο Όμηρος, είναι απολύτως συμβατός με παρατηρησιακά και αστρονομικά δεδομένα για τον ουρανό. Αν καθίσουμε σε αυτούς τους στίχους, μπορούμε να μιλάμε μέχρι το πρωί για πάρα πολλά θέματα παρατηρησιακής αστρονομίας. Οπότε βλέπουμε ότι ήδη από τον Όμηρο, αστερισμοί, τα ονόματα των οποίων μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Η Πούλια, ο Βοώτης, η Άρκτος, ο Ορίωνας. Και βεβαίως αναφέρει για τη Μεγάλη Άρκτο ότι δεν λέει να πέσει στα λουτρά του ωκεανού, γιατί είναι ένας αστερισμός που είναι πολύ κοντά στο βορρά και δεν δει ποτέ, δεν χαμηλώνει όπως δει ο Ορίωνας, όπως δει η Πούλια και οι περισσότεροι αστερισμοί, αλλά είναι ένας αστερισμός αμφιφανής και πάρα πολύ χρήσιμος βεβαίως για τους ναυτικούς, για να προσανατολίζονται και να καθορίζουν τα σημεία του ορίζοντα και το βορρά. Ο Ορίωνας, ο λαμπερότερος αστερισμός του νυχτερινού ουρανού, ορατός όλο το χειμώνα από τις αρχές του φθινοπόρου δει προς το τέλος της άνοιξης. Το καλοκαίρι δεν φαίνεται στον νυχτερινό ουρανό παρά μόνο το πρωί πριν την αυγή, δηλαδή απόψε ο Ορίωνας ανατέλει κατά τις 3.30. Αν είμαστε σε καθαρό ουρανό με ορίζοντα χωρίς δέντρα, χωρίς βουνοκορφές κτλ, μπορούμε να τον δούμε να ανατέλει. Λοιπόν, περιγράφει και ο Όμηρος το μύθο του Ορίωνα, την εκδοχή που πριν ο κύριος Λεκάκης επίσης μας σημείωσε, για το θάνατο του Ορίωνα από την Αρτέμιδα, όπου στις ορτυγίες στα μέρη τον εσκότωσε, καθώς λέει, με απόνετες χτυπώντας τον σαγίτες, λόγω της ύβρεως, λόγω της προσβολής που προκάλεσε να ερωτευτεί και να θελήσει την μεγάλη αυτή θεά. Κατά άλλη εκδοχή, έστειλε το Σκορπιό, ο οποίος βγήκε μέσα από τη γη, ο οποίος Σκορπιός ως αιώνιος αντίπαλος του Ορίωνα και στον ουρανό παρατηρούμε να βρίσκεται σε εντελώς αντίθετη θέση από αυτόν. Αργότερα και αύριο οπωσδήποτε θα τον δούμε το Σκορπιό, ο οποίος μεσουρανεί το καλοκαίρι και όταν φαίνεται ο Σκορπιός, ο Ορίωνας δεν φαίνεται, για να μην εμπλακούν, να μην υπάρξει μία μάχη ακόμα ούτε στον ουρανό σαν αστερισμοί. Και το εντυπωσιακό για τους αστρονόμους, και όχι μόνο βεβαίως, είναι ότι οι μύθοι που διαβάζουμε, που έχουν συντηρηθεί, που τους
παρατηρούμε, που τους μελετάμε, παρουσιάζονται στον ουρανό, όλη η μυθολογία μας είναι στον ουρανό, αλλά με τα δεδομένα είναι τέτοια που είναι απολύτως συμβατή με τα δεδομένα που παρατηρούμε, τα παρατηρησιακά. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση στο μύθο, σε ό,τι λέγεται, σε ό,τι έχει καταγραφεί, με αυτό που πραγματικά παρατηρούμε, πόσο αρμονικά είναι δεμένα και εμπλεγμένα μεταξύ τους. Φυσικά οι αστερισμοί, όπως και ο Ορίωνας, ήταν απαραίτητοι για την ναυσιπλοεία. Και σήμερα βεβαίως, όταν η ηλεκτρονική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να ισχύσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει για οποιοσδήποτε λόγους, ένας ναυτικός είναι υποχρεωμένος και πρέπει να γνωρίζει τον ουρανό και τους αστερισμούς του για να μπορεί να προσανατολιστεί, να μπορεί να κατευθυνθεί. Για παράδειγμα, εδώ πέρα είναι κάποιοι στίχοι από τον Άρατο, ο οποίος στον 3ο π.Χ. αιώνα ορίστηκε, ο οποίος Άρατος ήταν και γιατρός, ήταν και φιλόσοφος, ήταν ποιητής, ορίστηκε να μεταφέρει σε ποιητικό λόγο, σε ποιητικό κείμενο, ένα αστρονομικό έργο για να το κάνει κατανοητό στο κοινό, στο ευρύ κοινό. Ουσιαστικά έκανε επικοινωνία της επιστήμης ο Άρατος με τρόπο ποιητικό και κατανοητό. Και γράφει στο έργο του στα φαινόμενα και διοσημεία που αναλύει τους αστερισμούς του ουρανού και όπως και ο Ησίωδος περιγράφει της καθημερινής μας τέλος πάντων ζωής δραστηριότητες, μετεωρολογικά και κλιματολογικά φαινόμενα, πώς τα μεταφράζουμε συνδυάζοντάς τα με την εικόνα του ουρανού στην ουράνια σφαίρα στο στερέωμα. Και λέει, και ο ναύτης πια σε ήρεμη θάλασσα διαπιστώνει τον ελιγμό του ποταμού που έρχεται από το κύμα. Εννοεί τον Ηριδανό ποταμό που επίσης είναι ένας αστερισμός πολύ κοντά στον αστερισμό του Ορίωνα. Του Ορίωνα μήνυμα προσμένοντας, αν μέσα στη νύχτα μπορεί αυτός να θαλασσοπορήσει. Δηλαδή ο Ορίωνας πρέπει να δώσει το σήμα στον ναυτικό, αν μπορεί αυτός να πορευτεί. Οπότε ήταν ένα σήμα, ένα σύμβολο για τους ναυτικούς και για τον καιρό, αν θα πορευτούν ή θα σταματήσουν την πορεία τους. Οπότε, καθόμαστε το βράδυ σε ανοιχτό ουρανό, όπως αυτή την όμορφη βραδιά εδώ στο ωραίο νησί, και βλέπουμε γύρω από το κεφάλι μας, βλέπουμε πάνω στο στερέωμα την όψη μιας σφαίρας. Δηλαδή η όρασή μας μας δημιουργεί την εικόνα της ουράνιας σφαίρας, πάνω στην οποία ουράνια σφαίρα βλέπουμε τους απλανείς, όλους τους αστέρες, βλέπουμε τους πλανήτες, τώρα ακριβώς πίσω σας, αλλά είναι η πολυκατοικία, φαίνονται τουλάχιστον τρεις πλανήτες και είμαστε τυχεροί αυτή την περίοδο που βλέπουμε τέσσερις πλανήτες στον ουρανό, βλέπουμε Αφροδίτη, Δία, Κρόνο και Άρη, θα τα δούμε αύριο με λεπτομέρεια. Έχουμε και τη Σελήνη πάνω στην εκλιπτική. Οπότε οι αστέρες που βλέπουμε πάνω στην ουράνια σφαίρα, αυτοί που συγκροτούν κάποιες ομάδες μεταξύ τους, φανταζόμαστε σχήματα. Σχήματα τα οποία είναι εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία, έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα και αυτοί είναι οι αστερισμοί. Λοιπόν, αυτό βέβαια που βλέπουμε, τα αστέρια σε κάθε αστερισμό, δεν εισαπέχουν από εμάς, γιατί στην πραγματικότητα δεν βρίσκονται πάνω σε μια σφαίρα. Πάνω στη σφαίρα είναι η προβολή τους. Προβάλλονται ο καθένας απέχοντας από εμάς διαφορετική απόσταση. Για παράδειγμα, πάρουμε εδώ πέρα τον αστερισμό του Λέοντα, έστω. Κάθε αστέρι μπορεί να φαίνεται ότι είναι πάνω στο επίπεδο της σφαίρας, αλλά άλλο μπορεί να απέχει 100, 200, 300, 5, 10 έτη φωτός. Αλλά η εικόνα που μας δημιουργεί είναι ότι προβάλλονται σε αυτή τη σφαίρα. Και αυτή είναι η εικόνα του ουρανού που έχουμε καθώς βρισκόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Αν είμαστε κάτοικοι ενός εξωπλανήτη που γυρίζει γύρω από το πρώτο τελευταίο αστέρι της Μεγάλης Άρτου, λέω για παράδειγμα, η προβολή των αστέρων στην ουράνια σφαίρα τη δικιά μας εκεί θα ήταν διαφορετική και θα είχαμε διαφορετικούς αστερισμούς. Αυτά λοιπόν που βλέπουμε σήμερα, αυτό το βράδυ, έτσι φαινόταν σχεδόν και πριν 1000 και πριν 2000 και πριν 3000 χρόνια, γιατί και αυτές οι θέσεις και τα σχήματα αλλάζουν. Γιατί και η γη μας αλλάζει θέση, αλλάζει περιστροφή της, λεπτομέρειες που δεν χρειάζεται να αναφερθούμε τώρα. Οπότε η ονομασία των αστερισμών, όπως σήμερα στην παγκόσμια ορολογία χρησιμοποιείται, προέρχεται από την ελληνική μυθολογία. Βέβαια, αστερισμοί ήταν γνωστοί και στη Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο και άλλοι πολιτισμοί είχαν ονοματίσει αστερισμούς. Και το εντυπωσιακό είναι ότι όσα αστέρια βλέπουμε μέσα στους αστερισμούς στον ουρανό κάθε βράδυ, ουσιαστικά είναι αστέρια της γειτονιάς μας. Είναι αστέρια που είναι στη γειτονιά του ήλιου. Είναι πάρα πολύ κοντά μας. Κοντά μας, πάρα πολύ κοντά μας, με αστρονομικά δεδομένα και αστρονομικές κλίμακες και διαστάσεις μιλώντας. Μεγάλος αστρονόμος ο Πτολεμαίος, κατά το 2ο μετά Χριστόν αιώνα, στο έργο του Αλμαγέστη περιγράφει ονόματα και σχήματα αστερισμών. 48 αστερισμούς μας αναλύει βασισμένος στον ύπαρχο.
τον πατέρα της αστρονομίας, ένας μεγάλος αστρονόμος από τη Ρόδο, ο οποίος ύπαρχος για πρώτη φορά σκέφτηκε και έφτιαξε ένα κατάλογο αστέρων. Όλα τα αστέρια που έβλεπε το βράδυ στον ουρανό, όλες τις εποχές του έτους, κάθισε και τα κατέγραψε σε ένα κατάλογο αριθμώντας 1022 αστέρες και ταξινομώντας τους σε σειρά λαμπρότητας. Δηλαδή τα πιο λαμπερά αστέρια τα είπε πρώτου μεγέθους, τα λιγότερο λαμπερά δευτέρου, τρίτου, τετάρτου, πέμπτου μέχρι έκτου μεγέθους που βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Μετά για μικρότερα αστέρια χρειαζόμαστε όργανα, χρειαζόμαστε κιάλια, χρειαζόμαστε τηλεσκόπια. Και όσο ισχυρότερα τηλεσκόπια κατασκευάζουμε, τόσο ασθενέστερα, τόσο αμυδρότερα, τόσο μεγαλύτερου μεγέθους αστέρες μπορούμε να παρατηρήσουμε. Οπότε σήμερα χωρίζουμε οι αστρονόμοι τον ουρανό επισήμως σε 88 αστερισμούς και σε βόρειο και σε νότιο ημισφαίριο. 6 από αυτούς για το βόρειο ημισφαίριο που και εμείς βρισκόμαστε είναι αηφανείς, φαίνονται πάντα. Δεν λούονται στα λουτρά του ωκεανού, δεν ανατέλουν και δεν δίουν, περιφέρονται, περιστρέφονται γύρω από τον πολικό που είναι ουσιαστικά το κέντρο του ουρανού και φαίνονται κάθε βράδυ και χειμώνα και καλοκαίρι και όλες τις εποχές. Αυτοί οι αστερισμοί είναι η Μικρή και Μεγάλη Άρκτος, ο Κηφαίας, η Κασιόπη, ο Δράκοντας και η Καμιλοπάρδελης. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους, 67, είναι αμφιφανείς. Πότε φαίνονται, πότε δεν φαίνονται. Ο Ορίωνας είναι αμφιφανής αστερισμός. Δεν φαίνεται το καλοκαίρι, ανατέλει από το Σεπτέμβρη, φαίνεται όλο το χειμώνα. Και 15 από αυτούς εμείς δεν μπορούμε να τους δούμε ποτέ, εκτός αν ταξιδέψουμε σε νότια γεωγραφικά πλάτη για να παρατηρήσουμε, για παράδειγμα, το Σταυρό του Νότου και 15 άλλους αστερισμούς που είναι ορατοί από το νότιο ημισφαίριο του πλανήτη μας. Οπότε φτιάχνουμε αστρονομικούς χάρτες, όπως έχουμε τους επίγειους, φτιάχνουμε αστρονομικούς χάρτες με όλους τους αστερισμούς του ουρανού για να μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε πού βρίσκεται ο καθένας και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας όταν περιγράφουμε και παρατηρούμε ουράνια αντικείμενα. Και είναι εύκολο αυτοί οι αστρονομικοί χάρτες να τους τυπώσει κάποιος, να τους έχει στην τσέπη του και να καθίσει ένα βράδυ και να μπορέσει να αναγνωρίσει αστερισμούς όσους φαίνονται από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Γιατί ουσιαστικά η εικόνα του ουρανού που βλέπουμε σε κάποια χρονική στιγμή και σε κάποιο τόπο είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, αναλόγως τι βλέπουμε στον ουρανό, όπως ο Όμηρος περιέγραφε σε εκείνη τη σκηνή, μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το πού ήταν ο Οδυσσέας και πότε βρισκόταν σε εκείνο το σημείο. Γιατί ο ουρανός μας δίνει αυτή την πληροφορία, αν τον γνωρίζουμε και μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε σωστά. Μια άλλη υποκατηγορία αστερισμών είναι οι αστερισμοί που βρίσκονται πάνω στην εκλιπτική. Η οποία εκλιπτική ουσιαστικά είναι η ετήσια πορεία της Γης γύρω από τον ήλιο. Που ουσιαστικά θεωρώντας τον εαυτό μας ακίνητο, βλέπουμε τον ήλιο να αλλάζει θέση κατά τη διάρκεια του έτους και αλλού να φαίνεται ο ήλιος να ανατέλει σήμερα, αλλού θα ανατέλει μετά από 50 μέρες, μετά από 2, μετά από 3 μήνες. Αυτοί οι αστερισμοί λοιπόν που βρίσκονται πάνω σε αυτή την κόκκινη τροχιά που είναι η εκλειπτική, είναι οι ζωδιακοί αστερισμοί. Και η χρησιμότητα των ζωδιακών αστερισμών ήταν ουσιαστικά στην αρχαιότητα ένα ημερολόγιο. Γιατί όταν κάποιος μας λέει ότι ο ήλιος βρίσκεται στο Σκορπιό, για παράδειγμα, που είναι ζωδιακός αστερισμός, μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβή χρονική στιγμή μέσα στο έτος. Αυτά ό,τι αφορά τους ζωδιακούς αστερισμούς. Ο υπέρλαμπρος Ορίωνας, ο μέγιστος κυνηγός στην αρχαιότητα, όπως ο μύθος μας πληροφορεί και όπως αυτό επιβεβαιώνεται παρατηρώντας τον Ορίωνα στον ουρανό. Μην τολμήσει κάποιος να φανταστεί, γράφει ο Άρατος σε άλλους στίχους, ότι όταν παρατηρώντας το χειμερινό ουρανό ένα βράδυ, μπορεί να δει, λέει, αστερισμό λαμπερότερο από τον Ορίωνα. Πραγματικά οι αστέρες του Ορίωνα είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι, ξεκινώντας από τη ζώνη, που είναι 3 αστέρια σε ευθεία γραμμή. Άλλα 3 αστέρια, μας είπε ο κύριος Λεκάκης, σε μία λοξή γραμμή κάτω από τη ζώνη που αντιπροσωπεύει το ξύφος. 2 αστέρια στους ώμους, και όπως βλέπετε το πάνω αριστερά είναι κοκκινοπό και με γυμνό οφθαλμό φαίνεται κόκκινο γιατί είναι ένας κόκκινος γίγαντας. Θα πούμε αύριο ότι είναι οι κόκκινοι γίγαντες. Και 2 λαμπερά αστέρια στα πόδια. Έχει και μεγάλη έκταση στον ουρανό. Έχει και λαμπερά αστέρια, όπως οφείλει να είναι ο λαμπερός Ορίωνας. Έχει μεγάλη έκταση γιατί ήταν ψηλός, ήταν μεγαλός όμως ως έτσι, πολύ σπουδαίος κυνηγός. Και ως σπουδαίος κυνηγός βεβαίως πέρασε από τη Λίμνο. Εγώ έβλεπα προχθές στο Αρχαιολογικό Μουσείο που για πρώτη φορά ήρθα με μεγάλη έκπληξη και ευχαρίστηση ότι υπήρχαν. Ανέφερε αντικείμενα μεταλλοτεχνίας, δώρα, ταξίφι, όργανα τέτοια,
τα οποία κατασκευάστηκαν εδώ, τα πρώτα που ανακαλύφθηκαν, τα πρώτα που χρονολογήθηκαν τόσο παλιά όσο τα συγκεκριμένα, γιατί πρόκειται για ένα νησί που είχε παράδοση, ισχυρή και την καλύτερη παράδοση στις κατασκευές και την επεξεργασία των μετάλλων. Ο Ήφαιστος εξάλλου είχε μοιήσει τους τεχνίτες σε αυτή την τέχνη, οπότε φαντάζομαι ότι το κυνήγι ανθούσε στην περιοχή, γιατί είχαν τα όργανα, υπήρχαν σπουδαίοι κυνηγοί και δεν είναι δυνατόν, κατά τη δικιά μου αντίληψη, ο μεγαλύτερος κυνηγός της αρχαιότητας να μην επισκέφτηκε αυτό τον τόπο που το κυνήγι προεξήρχε στην καθημερινότητα του τόπου. Βεβαίως ο Ρίωνας ανατέλει μεσουρανή ουσιαστικά στην καρδιά του χειμώνα, που επίσης το κυνήγι είναι στην έξαρσή του, είναι στη μεγαλύτερη ακμή του. Και δει μετά το καλοκαίρι. Ακολουθεί τον Ταύρο, ακολουθεί τις Πλειάδες που είδαμε νωρίτερα και όλα αυτά στον ουρανό μπορούμε και τα βλέπουμε γιατί τα αποτύπωσαν. Λοιπόν, κάτω από τη ζώνη του Ορίωνα βλέπετε και με γυμνό οφθαλμό κάποιες φορές μπορούμε να το δούμε από σκοτεινό ουρανό, μέσα στο ξύφος που υπάρχουν αυτά τα 2-3 τουλάχιστον ορατά με γυμνό οφθαλμό αστέρια, υπάρχει μια περιοχή που είναι ένα νεφέλωμα. Με καλή φωτογράφηση, ακόμα και με ένα αεραστεχνικό τηλεσκόπιο, μπορούμε να δούμε το νεφέλωμα του Ορίωνα. Είναι από τα πιο λαμπερά νεφελώματα, από τα πιο εντυπωσιακά και εκτεταμένα, που ουσιαστικά τα νεφελώματα στον ουρανό είναι περιοχές από σκόνες, από αέρια, κυρίως υδρογόνο, ήλιο, σκόνες, τέτοια σωματίδια. Και το σημαντικό που συμβαίνει μέσα στα νεφελώματα, και είναι άξια παρατήρησης και μελέτης των αστρονόμων, είναι ότι εκεί μέσα γεννώνται τα καινούργια αστέρια. Δηλαδή ένας αστέρας ξεκινάει τη ζωή του μέσα σε ένα νεφέλωμα, εξελίσσεται και σε κάποια στιγμή φτάνει σε ένα τελικό στάδιο όπου και τελικά τελειώνει η ζωή του και σκορπίζει και αφήνει το υλικό του στο διάστημα. Αυτό ονομάζεται αστρική εξέλιξη. Κάποια στοιχεία αστρικής εξέλιξης, σε κάποια στοιχεία θα αναφερθούμε αύριο παρατηρώντας αστέρια του ουρανού. Μέσα λοιπόν σε ένα νεφέλωμα, σε κάποια σημεία που είναι πιο πυκνή, αλλού είναι πιο πυκνή, αλλού είναι πιο αραιή ύλη, και που είναι πιο πυκνή, η βαρύδα είναι πιο ισχυρή. Και καθώς είναι ισχυρότερη η βαρύτητα, έλκει και άλλα σωματίδια και δημιουργούνται συσσωματώματα, πιο μεγαλύτερα πυκνώματα, και αυτά τα πυκνώματα, μετά από αυτή τη διαδικασία συμπύκνωσης, έλξης, αύξησης της βαρύτητας αυτού του φαινομένου, μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια, ξεκινάει και δημιουργείται ένας πρωτοαστέρας και αρχίζει ένα καινούριο αστέρι και λάμπει στον ουρανό. Το χαρακτηριστικό των αστέρων, σε αντίθεση με τους πλανήτες ή με τη Σελήνη, είναι ότι έχουν δικό τους φως. Εκπέμπουν φως οι αστέρες, γι' αυτό και λάμπουν και ακτινοβολούν στον ουρανό. Του Ορίωνα βεβαίως οι αστέρες είναι τόσο λαμπεροί που εκπέμπουν πάρα πολύ φως παρά τις μακρινές αποστάσεις τους από εμάς. Όταν λοιπόν ένας αστέρας ξεκινάει τη ζωή του μέσα σε ένα νεφέλωμα, αρχίζει και εκπέμπει φως, ξεκινάνε οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις, οπότε αυτές είναι που υποκινούν την έκκληση και την ακτινοβολία που φτάνει μέχρι εμάς και μετά εξελίσσονται με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη μάζα τους, κυρίως ανάλογα με τη μάζα τους. Λοιπόν, σε ένα χάρτη του ουρανού βλέπετε τη ζώνη του Ορίωνα. Βλέπουμε από κάτω το ξύφος. Βλέπουμε στον ώμο αριστερά ο Μπεντελγκέζ που είναι ένας κόκκινος γίγαντας. Ένα αστέρι που είναι κόκκινο εξαιτίας της θερμοκρασίας και γίγαντας εξαιτίας του μεγέθους του. Και στα πόδια ο Ρίγκελ, ένας γαλάζιος υπεργίγαντας, ακόμα μεγαλύτερος αστέρας και με ακόμα μεγαλύτερη θερμοκρασία. Βέβαια στον ουρανό ο Ρίωνας δεν βρίσκεται μόνος του. Στη γειτονιά του υπάρχουν κάτω από τα πόδια του ο αστερισμός του λαγού, ο λαγός που κυνηγάει ο Ρίωνας. Υπάρχει από τη ζώνη κάτω αριστερά, με την προεκτείνουμε, ο μεγάλος σκύλος, με λαμπερότερο αστέρι το Σύριο, πρώτου μεγέθους αστέρας. Και πάνω από τον ώμο του αριστερά και λίγο πιο δίπλα από τους διδύμους, ο μικρός ο σκύλος. Μια ολόκληρη παράσταση κυνηγιού φαντάστηκαν και τοποθέτησαν στον ουρανό με κέντρο τον Ορίωνα, τα σκυλιά του και το λαγό στα πόδια του, τον οποίο κυνηγά. Ο λαγός δεν έχει πολύ λαμπερούς αστέρες, πρέπει να είμαστε σε πολύ σκοτεινό ουρανό για να τον παρατηρήσουμε. Στη Λίμνο σίγουρα γίνεται, γιατί ο ουρανός είναι καταπληκτικός. Αυτή ακριβώς τη ταξιθεσία στον ουρανό περιγράφει και ο Άρατος σε άλλους στίχους, που μας μιλάει για τον Ορίωνα, ότι κυνηγάει τον Ταύρο, είναι κάτω από τον Ταύρο, ότι ακολουθούν οι Πλειάδες, μας μιλάει για το μεγάλο Κίωνα και το μικρό, και το λαμπερότερο αστέρι του ουρανού, που είναι ο Σύριος,
που συνοδεύει και είναι ο ακόλουθος, πιστός ακόλουθος του μεγάλου κυνηγού Οριώνα. Και εδώ πέρα τα σχήματα των αστερισμών, η αναπαράστασή τους που απεικονίζει το μυθολογικό τους τέλος πάντων σχήμα. Ο Μπεντελγκέζ. Κάποια ονόματα αστέρων είναι αραβικά, γιατί και οι Άραβες ήταν σπουδαίοι αστρονόμοι και έχουν δώσει ονομασίες σε αστέρες. Ένας κόκκινος γίγαντας που απέχει από εμάς 643 έτη φωτός. Ο Ρίγκελ, ο πιο λαμπερός αστέρας του Ορίωνα, είναι ο Α του Ορίωνα σε χάρτες του ουρανού. Αν δείτε γύρω από τα σχήματα των αστερισμών, στο πιο λαμπερό αστέρα του αστερισμού τοποθετούμε το γράμμα Α, το ελληνικό, που σημαίνει ότι είναι ο πιο λαμπερός αστέρας του αστερισμού. Ο δεύτερος σε σειρά λαμπρότητας είναι ο Β. Ο Β είναι ο Μπεντελγκέζ. Ο Ρίγκελ λοιπόν απέχει 772 έτη φωτός από εμάς. Ο Σύριος, που είναι στον αστερισμό του Σκύλου, απέχει μόλις 7 έτη φωτός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν μπούμε ένα βράδυ στον ουρανό, το φως του συγκεκριμένου αστέρα, ας πούμε του Ρίγκελ, για να φτάσει στη γη και στα μάτια μας, θέλει 772 χρόνια να ταξιδεύει μέχρι να μας φτάσει. Δηλαδή η εικόνα που βλέπουμε αυτού του αστέρα αυτό το βράδυ στον ουρανό, υποθετικά, αυτή η εικόνα δημιουργείται έχοντας το φως ξεκινήσει πριν 772 χρόνια. Άρα η εικόνα που παρατηρούμε δεν είναι του παρόντος, αλλά του παρελθόντος. Δηλαδή ό,τι βλέπουμε στον ουρανό δεν είναι ένας χάρτης γεωγραφικός, αλλά ουσιαστικά είναι χρονολογικός. Και άλλους αστέρες τους βλέπουμε όπως ήταν πριν 700 χρόνια, πριν 10, πριν 100, πριν εκατομμύρια, πριν χιλιάδες χρόνια. Οπότε βλέποντας τον καθένα πώς ήταν στο παρελθόν και σε τι κατάσταση ήταν, βγάζουμε συμπεράσματα και για στοιχεία αστρικής εξέλιξης. Ο αντίπαλος του Ορίωνα, ο Σκορπιός, ο οποίος μεσουρανεί το καλοκαίρι και ο Ορίωνας βεβαίως δεν φαίνεται. Λοιπόν, και αυτό στην καρδιά του ο Σκορπιός έχει και αυτό ένα κόκκινο γίγαντα. Είναι αντάξιος αντίπαλος του Ορίωνα και έχει και αυτός λαμπερούς αστέρες, όχι όπως ο Ορίωνας, αλλά έχει και αυτός ένα κόκκινο αστέρι, Αντάρης, αντί του Άρη, γιατί επειδή και ο Άρης είναι κόκκινος, τον μπέρδευαν ίσως στην όψη με τον πλανήτη Άρη. Και για να συγκρίνουμε τώρα μεγέθη, κοιτάξτε τον Αντάρη πώς φαίνεται δεξιά, ο Μπεντελγκέζ του Ορίωνα, οι οποίοι και οι δύο είναι γίγαντες. Ο Αλντεμπαράν κάτω δεξιά είναι και αυτός γίγαντας αστέρας στον αστερισμό του Ταύρου. Δίπλα είναι ο Ρίγκελ του Ορίωνα και ο ίδιος μας είναι εκεί που το βελάκι αριστερά υποδεικνύει. Οπότε φαντάζεστε πόσο τεράστιοι είναι αυτοί οι αστέρες, αφού τους βλέπουμε σαν σημεία από τη θέση που βρισκόμαστε, πόσο μακριά απέχουν για να τους βλέπουμε σαν σημεία, ενώ στην πραγματικότητα τα μεγέθη συγκριτικά με τον ήλιο είναι αυτά που απεικονίζονται εδώ. Και εδώ είναι μια ωραία φωτογραφία από το νεφέλωμα του Ορίωνα, το πιο εντυπωσιακό, από τα πιο εντυπωσιακά νεφελώματα του νυχτερινού ουρανού, από ερασιτέχνη αστρονόμου, που υπάρχουν πολλοί ερασιτέχνες αστρονόμοι στην Ελλάδα και πάρα πολύ καλοί, μια φωτογράφηση που δείχνει λεπτομέρειες μέσα στο νεφέλωμα του Ορίωνα. Τα διάφορα χρώματα είναι από φως αστέρων που βρίσκονται πίσω ή μπροστά και ιονίζονται, τέλος πάντων σκεδάζονται και δίνουν αυτά τα καταπληκτικά χρώματα. Οπότε μέσα στα νεφελώματα βλέπουμε τους πρωτοαστέρες. Ένα αστέρι στο πρώτο στάδιο της εξέλιξης τους. Και εδώ είναι μια φωτογραφία από πρωτοαστέρες που φωτογραφήθηκαν μέσα στον αστερισμό του Ταύρου. Οπότε ξεκινάνε, εκπέμπουν ακτινοβολία, φως. Το φως το συλλαμβάνουμε είτε οπτικά είτε με τηλεσκόπια και αναλύοντας το φως μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα για τη δομή, την εξέλιξη και τη ζωή ενός αστέρα. Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ περισσότερα. Αν έχουμε. Αν μας δίνει εδώ πέρα ο. Δύο λεπτά, Αναστασία, ακόμα. Ωραία, δύο λεπτά. Θέλω να δούμε δύο λεπτά ένα κομματάκι από ένα βίντεο.
Ωραία, να σταματήσουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο η συνέχεια. Ο Δημήτρης ο Πλάντζος είναι ένας δικός σας άνθρωπος, ένας δικός μας άνθρωπος, Αιγυπτιώτης, αλλά και από την Αλεξάνδρεια, αλλά έλκει την καταγωγή του από τον Κορνό της Λίμνου, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ανασκάπτης στο Άργος Οριστικό στην Άνω Μακεδονία των Αρχαίων. Δημήτρη, είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που είσαι ανάμεσά μας, στο μικρόφωνο δικό σου, για να μας μιλήσεις για τον τρίγο στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, από τα νεφελώματα στον τριγητό. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Αισθάνομαι και εγώ ως καλεσμένος, αν και είμαι στο νησί μου. Εγώ έρχομαι εδώ από τα παιδικά μου χρόνια για διακοπές και είναι η πρώτη φορά που φοράω μακρύ παντελόνι για να μιλήσω σε ένα κοινό. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και ευχαριστώ φυσικά και για την πρόσκληση. Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το μύθο, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οι άνθρωποι προσπαθούν να ορίσουν τον εαυτό τους στον κόσμο, για τα αστέρια, για αυτούς τους μυστηριώδεις σχηματισμούς στο στερέωμα που κάθονταν οι άνθρωποι πριν από χιλιάδες χρόνια και κοίταζαν ψηλά τη νύχτα, μια νύχτα σαν και αυτή, και φανταζόμαστε ότι ονειρεύονταν ή προσπαθούσαν να φανταστούν τι μπορεί να σημαίνουν αυτά τα ουράνια σώματα. Να θυμίσω κάτι που οι ομιλητές το γνωρίζουμε, αλλά ίσως πολλοί από εσάς να μην το σκέφτεστε αυτή τη στιγμή, ότι για τους περισσότερους ανθρώπους εκείνη την εποχή η γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος, ακίνητη στο στερέωμα, και όλα τα άλλα και ο ήλιος γύριζαν γύρω από αυτή, και αυτό κάπως άλλαζε λίγο και τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον κόσμο. Και τι σχέση έχει αυτό με την πραγματικότητα, με την πραγματικότητα της αγροτικής καθημερινότητας, με κάτι που ζούμε κι εμείς οι ίδιοι σήμερα, σήμερα το πρωί όταν ερχόμασταν στη Μύρινα με τον κύριο Δώρα, διασταυρωθήκαμε με τα φορτηγάκια που έρχονταν ήδη από τον τρίγο. Πόσο τρίγος δηλαδή διαπλέκεται με όλη αυτή την μόνο αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα. Όπως ξέρετε, η Λίμνος, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, ανήκει στην διατροφική, στην περιοχή, την γεωγραφική περιοχή της λεγόμενης διατροφικής τριάδας. Είναι πολύ σημαντική για την Λίμνο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα, για την Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά, το σιτάρι, το ελαιόδενδρο και το αμπέλι. Εμείς το αμπέλι το συνδέουμε συνήθως με το κρασί, με την ευχαρίστηση, με την χαρά. Για τους αρχαίους το κρασί ήταν πιο βασικό τρόφιμο από ότι είναι για μας. Το θεωρούσαν κομμάτι της διατροφής τους. Οι αρχαίοι Έλληνες μπορούσαν να πίνουν κρασί και για πρωινό και για μεσημερινό και για βραδινό, ακριβώς γιατί είχε θρεπτική αξία. Θα πούμε λίγο περισσότερα για το κρασί σε λίγο. Δεν είχε ακριβώς τη μορφή, όπως ξέρετε μάλλον περισσότεροι, δεν είχε τη μορφή που έχει σήμερα. Ο Διόνυσος έχει σχέση βέβαια με το κρασί, έχει σχέση και με τη Λίμνο. Ο μύθος του Διονύσου κάποια στιγμή λέει ότι όταν ήταν ακόμη μωρό, ο Διόνυσος βρισκόταν δίπλα σε ένα κλίμα και έκανε έτσι το παιδάκι, πήρε μερικές ρόγες, τις έφαγε και εφράνθηκε η ψυχή του από τη γεύση και ενθουσιάστηκε, και γι' αυτό το κλίμα έγινε το αγαπημένο του, το ιερό του φυτό, και έγινε ο Διόνυσος ο θεός του κρασιού και της μέθης, και τον ακολουθούσαν πάντοτε αυτοί οι περίεργοι τύποι, τα κάπως τερατόμορφα όντα με τις περίεργες, με τις ουρές, με τα περίεργα πόδια, αυτές οι γυναίκες που ήταν και αυτές σε κατάσταση μέθης ή έξαρσης, ο θίασος όπως τον έλεγαν οι αρχαίοι. Εδώ τους βλέπουμε από τα πάρα πολλά αγγεία της κλασικής αρχαιότητας που δείχνουν ακριβώς αυτό το θέμα, και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι το αγγείο είναι ένας αμφορέας, ένα αγγείο δηλαδή το οποίο οι Έλληνες κατασκεύαζαν ακριβώς ειδικά για να μεταφέρουν και να αποθηκεύουν το κρασί. Ακούσαμε λίγο για τον Ησίωδο. Ησίωδος, θυμάστε, ένας μεγάλος επικός ποιητής της πρώιμης
της αρχαϊκής περίοδου, πρώιμο με μέσα 7ου αιώνα π.Χ., λίγο μεταγενέστερος από τον Όμηρο, τώρα πια τον Όμηρο τον βάζουμε και αυτόν στον 7ο αιώνα. Ο Ισίωδος σε ένα πολύ σημαντικό του έργο, αν κανείς από εσάς εδώ είναι αγρότης, μπορεί να μην έχει διαβάσει τα έργα και οι μέρες, αλλά τα ζει, είναι οι δικές του έργα και οι μέρες. Ο Ισίωδος σε αυτό το έργο μιλά στον αδερφό του που λέγεται Πέρσης και του λέει τι πρέπει να κάνει κάθε εποχή του χρόνου, όπως ακούσαμε και μόλις τώρα, τα αστέρια λειτουργούν ως ημερολόγιο, τα ακολουθείς και σου δίνουν τις συμβουλές. Ωραία, σας το έχω στα αρχαία ελληνικά, δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα αναγνώριση κειμένου, θα σας πω τι λέει περίπου. Λέει, απευθύνεται στον αδερφό του, λέει Πέρση, ο Πέρση, πρόσεξε καλά, όταν δεις να έρχεται στο μέσο του ουρανού ο Ορίων και ο Σύριος, ακούσαμε ήδη για το Σύριο, το Σύριο το λαμπρό αστέρι, το άλφα του μεγάλου κοινός, και όταν αντικρίζει Υιός, η Αυγή δηλαδή, τον Αρκτούρο, τον ακούσαμε και τον Αρκτούρο, και αυτός είναι το μεγάλο, το άλφα του Βοώτη, ακούσαμε και το Βοώτη πριν από λίγο, τότε λέει θα πας στο αμπέλι και θα μαζέψεις όλα τα τσαμπιά και θα τα πάρεις στο σπίτι σου. Πάντα αποδρέπει ή καδεβότρη. Θα πάρεις τα τσαμπιά και θα τα πάρεις στο σπίτι σου. Και τι θα κάνεις αυτά τα τσαμπιά που θα τα μαζέψεις? Θα τα βάλεις θα τα βγάλεις στον ήλιο, θα τα αφήσεις στον ήλιο 10 μέρες, 10 νύχτες. Είναι λίγο περίεργο βέβαια γιατί τις νύχτες δεν έχει ήλιο, τέλος πάντων 10 μερόνυχτα λέει, θα τα βάλεις έξω και μετά τα 10 αυτά μερόνυχτα, άλλα 5 θα τα βάλεις στη σκιά, θα τα βάλεις μέσα, θα τα κρύψεις. Την έκτη μέρα, δηλαδή τη 16η συνολικά, θα πας και θα δρέψεις τα δώρα του Διονύσου. Δηλαδή θα πατήσεις τα τσαμπιά για να πάρεις το χυμό του σταφυλιού, για να βγάλεις το κρασί. Και μετά συνέχεια θα πρέπει να προσέχεις τις Πλειάδες και τις Ιάδες και τον Ορίωνα, ώστε να αρχίσει πάλι η... το όργωμα, γιατί πρέπει και του χρόνου να κάνεις την ίδια δουλειά. Άρα πρέπει να προσέχεις τα αστέρια στον ουρανό, γιατί αμέσως μετά την συγκομιδή πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία της επόμενης σοδειάς. Είναι ακριβώς η εποχή στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Αν υπολογίσουμε λίγο και τη διαφορά, κάπως επηρεάζεται φαντάζομαι η διαφορά του... της τοποθεσίας. Εμείς είμαστε στη Λίμνο, ο Ισίωδος θα έγραφε αυτά στη Βιωτία, αλλά η εποχή στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι ακριβώς η εποχή για την οποία μιλάει ο Ισίωδος. Τι γίνεται λοιπόν? Οι αρχαίοι Έλληνες σπάνια περιγράφουν την συγκομιδή του σταφυλιού και την προετοιμασία του κρασιού με πραγματικούς ανθρώπους. Τους αρέσει να βάζουν αυτούς τους σατήρους, τους σιλινούς και τις μενάδες, αυτά τα περίεργα όντα που περιέγραψα και πιο πριν, να κάνουν τη δουλειά που κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Σας είπα πιο πριν ότι περνάω όλα μου τα καλοκαίρια σχεδόν στη Λίμνο. Κάποια στιγμή, το 1969, το 1970-71, όταν ακόμη δεν πήγαινα σχολείο, άρα μέναμε περισσότερο εδώ στη Λίμνο, θυμάμαι, έχω αναμνήσεις από Τρίγο, αλλά πάνε τόσο παλιά εκείνη την εποχή, όπως επίσης και από πάτημα σταφυλιών στο χωριό μου στον Κορνό, και έχω την εντύπωση ότι ο Ηλίας ο Αχιλλαδέλης, ο οποίος κάθεται κάπου εκεί πίσω, ήταν ένας από τα παιδιά που πατούσαν τα σταφύλια κάπου εκεί κοντά στη βρύση του Κορνού εκεί τα χρόνια εκείνα. Εδώ βλέπουμε την ίδια δουλειά της συγκομιδής να την κάνουν οι σάτυροι σε ένα μελανόμορφο αγγείο από την Αθήνα. Στη συνέχεια έρχονται τα τσαμπιά και πηγαίνουν στον Λινό. Ο Λινός είναι το πατητήρι. Οι σάτυροι πάλι τους βλέπετε εδώ να πατούν τα σταφύλια και από την νεκροή να τρέχει ο χυμός για να φτιαχτεί ο μούστος. Με τα κουφίνια έρχονται εδώ τα τσαμπιά, αυτός τα μαζεύει, αυτός τα πατάει, αυτός φέρνει τα άλλα και ο μούστος ετοιμάζεται. Τώρα, τα πατητήρια των αρχαίων μοιάζουν κάπως με τα δικά μας. Βλέπετε, μπορεί να είναι λίθινα. Εδώ έχουμε ένα λίθινο πατητήρι. Δεν είναι από την Ελλάδα, είναι από την Εγγύης Ανατολή. Συστήματος χημικών μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου, κάτοχος MBA του Πανεπιστημίου
του Λάιτσεστερ. Εργάζεται από το 2004 ως υπεύθυνος παραγωγής του Ινοποιείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λίμνου η Ένωση. Έχει παρακολουθήσει ποικίλα προγράμματα εκπαίδευση στην υνοποίηση, σε ομάδες εργασίας και έρευνας για τη βιολογική υνοποίηση. Είναι από οικογενειακή παράδοση υνοπαραγωγός. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας το συστήσω, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Ο Νίκος Βακετζής είναι σίγουρα η ψυχή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λίμνου και είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τα κρασιά που πίνουμε. Νίκο, συγχαρητήρια για το γιαστό που βγάλα τελευταία. Νομίζω ότι είναι μια από τις εξαιρετικές παραγωγές σας. Θα μας μιλήσει για την εμπελουργία και την υνοποίηση. Καλησπέρα και από μένα. Πριν σας μιλήσω για την εμπελουργία και την υνοποίηση αυτή καθ' αυτή, θα σας μιλήσω εγώ για τον Όμηρο. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο. Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Πλάντζος πριν, υπάρχει αναφορά αυτή στην ηλιδά του Ομήρου για τα πολλά καράβια που ερχόταν στην Τρία από τη Λίμνο. Κάνει 2-3 στίχους παρακάτω, αν προχωρήσεις, λέει και το εξής, ότι ο Εύνοιος, ο γιος του Ιάσονα και βασιλιάς της Λίμνου κτλ., έστειλε και 1000 λαγίνια, στη μετάφραση έτσι λέει, στον Μενέλαο και στον Αγαμέμνονα. Και αυτό εμένα μου φάνηκε ιδιαίτερα γλαφυρό όταν το διάβασα, γιατί αναφέρεται σε πρακτικές, ας πούμε, μπορεί να ήταν ένα επιχειρηματικό δώρο ή κάτι τέτοιο. Και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον όταν έκανα αναγωγή, ας πούμε, στη σημερινή εποχή. Όπως και να έχει το πράγμα, πάλι στον Όμηρο καταλήγω. Εκείνη την εποχή το λιμνιό ήταν μονοκαλλιέργειο ουσιαστικά στο νησί. Δεν υπήρχε άλλη ποικιλία για πολλά χρόνια, για αρκετές χιλιάδες, θα έλεγα, χρόνια. Πέραν αυτών των παλιών αναφορών, υπάρχει και αναφορά στο ονομαστικό του πολυδεύκη για τη Λιμνιάμπουλο κτλ. Στα νεότερα χρόνια διάφοροι περιηγητές που περάσαν από το νησί και αυτοί αναφέρουν για το ερυθρό κρασί που φτιάχνεται στη Λίμνο από μια ντόπια ποικιλία. Γενικώς υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετές αναφορές. Πάλι για το λιμνιό, η μοναδική ποικιλία που καλλιεργείται στη Λίμνο, ήταν, δεν υπήρχε άλλη. Το καλαμπάκι εμείς το λέμε, όπως είπε κάποιος κύριος εκεί πέρα. Καθώς πολλές μονές του Αγίου Όρους είχαν εκτάσεις στο νησί, η ποικιλία λιμνιό μεταφέρθηκε από τους μοναχούς στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος και μετά έγινε εξάπλωσή τους αστικά και στη Βόρεια Ελλάδα. Με αποτέλεσμα σήμερα να καλλιεργούνται περισσότερες εκτάσεις λιμνιού στη Βόρεια Ελλάδα παρά στη Λίμνο. Δηλαδή είναι πολύ γνωστό στη Μακεδονία και στη Θράκη σαν ποικιλία. Βέβαια τώρα υπάρχει μια στροφή στη καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών και στη Λίμνο η καλλιεργούμενη έκταση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και με τις προσπάθειες του συνεταιρισμού. Το Μοσχάτο τώρα είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Ήρθε στο νησί αρχές του αιώνα. Αρχές του 20ου αιώνα, κατά πάσα πιθανότητα από Αιγυπτιώτες Λιμνιούς, οι οποίοι το εισήγαγαν στο νησί ως επιτραπέζιο, προφανώς για προσωπική κατανάλωση ή κάτι τέτοιο. Για φρούτο δηλαδή ουσιαστικά, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σιγά σιγά βέβαια αυτή η χρήση του άλλαξε. Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι ελληνική ποικιλία, αν δεν το ξέρετε, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι ελληνική ποικιλία. Δεν είναι ελληνική ποικιλία, είναι διεθνής ποικιλία. Καλλιεργείται σε πολλές περιοχές, καλλιεργείται στη Νότια Γαλλία, καλλιεργείται στην Ιταλία, Αυστραλία, Νότια Αφρική. Σε όλο τον κόσμο καλλιεργείται, όπως υποδηλώνουν και όλα αυτά
τα μέρη που ανέφερα είναι μια ποικιλία που αγαπάει τη ζέστη, τις μέτρες βροχοπτώσεις, τα ξηρά κλίματα. Το ενδιαφέρον με το Μοσχάτο είναι ότι είναι μια ποικιλία πολυχρηστική, θα τη λέγαμε. Μπορεί να κατανοηθεί σαν επιτραπέζια, όπως αρχικά εσύ είχατε στο νησί. Μπορεί να γίνει σταφίδα, για όσους δεν το ξέρουν, και μπορεί να κάνει και κρασί. Σταφίδα, εδώ να πούμε ότι στη Μάλαγα, στη Νότια Ισπανία, είναι προϊόν pop η σταφίδα από Μοσχάτο Αλεξανδρίας. Θα πω μια κριτική παροιμία που λέει: εκεί που θέλεις νηστικό, θα κάνεις μεθυσμένος, και νομίζω ότι αυτή εμπερικλεί πραγματικά όλη τη δράση του κρασιού στον εγκέφαλο. Ο Σέξπιρ έχει πει ότι το κρασί, σε σχέση με αυτό που λέμε τη σάρση των αστρών, μια κλασική φράση που έχει μείνει και την οποία όλοι την έχουν ζήσει, ότι το κρασί αυξάνει την επιθυμία αλλά μειώνει το αποτέλεσμα. Καλοκαίρι λοιπόν, που είναι και μια που ο Ορίων ήταν και δεινός κυνηγός γυναικών, θεωρώ ότι όσοι θα ήθελαν να μπουν σε ένα παιχνίδι ερωτικό δια του ίνου, καλό θα ήταν να έχουν στο νου τους τις οδηγίες του δειπνοσοφιστού, ότι μείνε μέχρι το δεύτερο κρατήρα, από εκεί και πέρα μπορεί να αυξηθεί η επιθυμία σου, αλλά το αποτέλεσμα, όπως λέει και ο Σέξπιρ στον Άμλε, θα πέσει κατακόρυφα, οπότε μάλλον δεν θα έχεις το αποτέλεσμα του Ορίωνα, αλλά αντί για δεινός κυνηγός θα ακολουθήσεις άλλον θεό, θα πας στις αγκάλες του Μορφέα, και νομίζω ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο όταν υπάρχει μια κατανάλωση μεταξύ του ζευγαριού. Κύριε Μαρινάκη. Ευχαριστώ κύριε Κατσιανόπουλε, κύριε Έπαρχε, κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανέφερε και ο Κωνσταντίνος, θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος, θα χαιρετήσει ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Για όσους δεν γνωρίζουν, ασχολούμαι με το συνεταιρισμό της Λίμνου από το 2003, με μία ανάπαυλα 4 ετών από το 2007 μέχρι το 2011, και από το 2011 μέχρι και σήμερα συνεχίζω να είμαι πρόεδρος στον αγροτικό συνεταιρισμό, εινοποιητικό συνεταιρισμό του νησιού μας, της Λίμνου, της παλιάς ένωσης. Μπήκαμε στη διαδικασία, εγώ θα σας πω δύο λόγια για το συνεταιρισμό, και στη συνέχεια, αφού καλωσορίσω και τους εξαιρετικούς ομιλητές, καθηγητές και επιστήμονες στο νησί μας, θα πω ότι η παλιά ένωση, ο νέος συνεταιρισμός, ακολούθησε την νομοθεσία από το 2012 μέχρι και σήμερα, και πλέον μέλη του είναι η παραγωγή, με προϊόντα όπως είναι το σταφύλι, το γάλα και τα σιτηρά. Βέβαια, η κύρια μας δραστηριότητα, και αυτό το προβλέπει και το καταστατικό μας, είναι η μεταποίηση του σταφυλίου, γι' αυτό και ο συνεταιρισμός αναφέρεται με διακριτικό τίτλο «Εινοποιητικός συνεταιρισμός». Η διαφορά μας, και η κύρια διαφορά που έχει ένας συνεταιρισμός, είναι ότι βασίζεται στα μέλη του και υποστηρίζει τα μέλη του. Κύριο μέλημα δεν είναι η κερδοφορία. Κύριο μέλημα είναι η διατήρηση της παράδοσης, και η παράδοση έχει να κάνει με την καλλιέργεια της αμπέλου και των συγκεκριμένων ποικιλιών που έχουμε στο νησί μας, την αρχαιότατη ποικιλία, το Λιμνιό, αλλά και την νεότερη ποικιλία, το Μοσχάτο της Αλεξανδρίας. Και μέσα από αυτή την παραγωγική διαδικασία και την μεταποίηση, ο συνεταιρισμός είναι εκείνος ο οποίος με τα όργανά του, τη διοίκηση, τον διευθυντή και το προσωπικό, αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες, προσπαθεί να προωθήσει τα προϊόντα του κυρίως στην Ελλάδα και σε δεύτερη μοίρα και στο εξωτερικό. Παραγωγές, νομίζω ότι γνωρίζετε και ξέρετε ότι ο συνεταιρισμός παράγει προϊόντα ονομασίας προέλευσης, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, με αρκετές διακρίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και είναι σημαντικός ο ρόλος για άλλη μια φορά ενός συνεταιριστικού οργανισμού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που δείξατε και για τη σημερινή εκδήλωση. Να είστε καλά.